Ένας 30χρονος από τον Κρουσόνα, συγχωριανός του θύματος, φέρεται ως ο δράστης της ένοπλης ληστείας που εκτυλίχθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο με λία 20.000 ευρώ. Ο 41χρονος επιχειρηματίας είχε πέσει θύμα ενέδρας, επιστρέφοντας από την εργασία του, έχοντας μαζί του τις εισπράξεις της ημέρας. Με τα μεσονύχτιες ώρες της 1ης Μαρτίου του 2018, ένα 4x4 του έκλεισε το δρόμο. Ένα άγνωστο άτομο με κουκούλα στο πρόσωπο και όπλο στο χέρι τον ανάγκασε να σταματήσει, όπως περιέγραψε στην αστυνομία, και να του παραδώσει τα χρήματα. Η προανάκριση κράτησε αρκετούς μήνες, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν τα ελάχιστα στοιχεία που άφησε πίσω του ο δράστης, αλλά και πληροφορίες για το ποιοι ήξεραν τις κινήσεις του επιχειρηματία. Όπως φαίνεται, η Ελλάς έχει στα χέρια τη στοιχεία που δείχνουν ως τον άνθρωπο πίσω από την κουκούλα τον 30χρονο συγχωριανό του θύματος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Άνδρες της ασφάλειας έκαναν έφοδο στο σπίτι του και του πέρασαν χειροπέδες με αφορμή τον εντοπισμό μιας καραμπίνας αλλά και θήκης, η οποία προορίζεται για πιστόλι, όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία. Ο 30χρονος στάθηκε αρνητικός στην ανάκρισή του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει σχέση με τη ληστεία, ωστόσο ήδη παραπέμφθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.